Ευχαριστούμε την Πρόεδρε και το μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΑΝΕΛ, κυρία Βαλάνη, τον Αγούνο. Την Ελλάδα με στόχο, όπως είναι γνωστό, από τα τακτικά μας συνέδρια, τουλάχιστον των δύο τελευταίων ετών, αλλά και Ένωση Δήμων Ελλάδος, με την υλοποιώντας την απόφαση του τελευταίου μας συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στις αρχές, αποφάσισε να διοργανώσουμε αυτό το θεματικό συνέδριο στη Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει να εισακουστεί εφόσον προέκυψε η συζήτηση να γίνεται σήμερα και συμβουλίου, ώστε πρόεδρος της Επιτροπής, συνταγματολόγος επιστημονικά όσον αφορά τη συνέχιση των όποιων απόψεων θα έχουμε. Είναι γεγονός και το έχουμε ξαναπεί. Το θέμα είναι η αναθεώρηση του συντάγματος που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Έχουν προχωρήσει εργασίες στην Αναθεωρητική Επιτροπή. Συζητήθηκαν όλα τα άρθρα του συντάγματος και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τη συζήτηση κάποιων συμπληρωματικών προτάσεων και την τελική ψηφοφορία. Άρα την επόμενη εβδομάδα, εφόσον όλα πάνε κανονικά και καλά, τελειώνει η λειτουργία της Αναθεωρητικής Επιτροπής στη Βουλή. Οπότε στη συνέχεια θα συζητηθεί στην ολομέλεια το θέμα της αναθεώρησης δύο φορές με διαφορά ενός μηνός και θα διαμορφωθούν οι θέσεις αυτής της Βουλής. Ερχόμαστε σε ένα θεματικό συνέδριο ώστε να μπορέσουμε ακόμα περισσότερο να οριμάσουμε τις δικές μας απόψεις, οι οποίες προφανώς σχετίζονται με το τι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή πώς θα αποκεντρωθεί η κεντρική κυβέρνηση και οι εξουσίες που έχει μέσα από έναν υπερσυγκεντρωτισμό, πώς θα μπορέσει να μειώσει τη γραφειοκρατία από την απόφαση στην εκτέλεση και στο πώς μπορεί ο πολίτης να ωφεληθεί από όλα αυτά. Θεωρούμε λοιπόν ότι η αποκέντρωση της εξουσίας προς την αυτοδιοίκηση αλλά και η αποσοφήνιση των ορίων του πρώτου, του δεύτερου βαθμού από το κράτος είναι κάποια τα οποία θα συζητηθούν και σήμερα. Ένα από αυτά τα βασικά ζητήματα είναι αναμφίβολα και η μετάβαση από την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση στην περιφερειακή και τοπική διακυβέρνηση. Είναι το μοντέλο που επικρατεί σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το μοντέλο που έχει αποδείξει ότι μπορεί να πετυχαίνει καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι το κεντρικό κράτος και άρα εμείς όλοι οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης των περιφερειών και των δήμων σήμερα στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι είναι η ώρα να κάνουμε αυτήν τη μεγάλη μετάβαση προς όφελος των πολιτών, προς όφελος της καθημερινότητας και της ανάπτυξης της χώρας. Το να μπορέσει αυτοδιοίκηση δημόσια και αν χρειαστεί και από την κοινωνία. Προφανώς όλα αυτά έρχονται κόντρα στην επικαιρότητα σήμερα του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, αλλά και την αποτελεσματικότητα και γνώση του τι ισχύει σε άλλες χώρες της Ευρώπης ή γενικότερα της παγκόσμιας κοινότητας. Στόχος μας είναι να συμβάσει στην κατάρτιση ενός σύγχρονου καταστατικού χάρη.